Και στα Τρίκαλα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις της ΠΑΣΥ στην Θεσσαλία με ένα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, όπου βρέθηκαν και πάνω σε αυτή τα τρακτέρ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Η Άνοιξη, Απόστολος Θωμόπουλος, υπογράμμισε ότι η κατάσταση για τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους πάει από το κακό στο χειρότερο. Τα δύο τελευταία χρόνια, επεσήμανε, τα εισοδήματα μειώνονται και αποδεκατίζονται, σπρώχνοντας πολλούς αγρότες στην χρεοκοπία και στο ξεκλήρισμα. Η κυβέρνηση του Μαύρου Μετώπου με την πολιτική της ξεκληρίζει τους μικρομεσαίους αγρότες. Σε αυτό το ξεκλήρισμα απαντάμε με κινητοποιήσεις μαζί με τα άλλα λαϊκά στρώματα, δημιουργώντας το δικό μας λαϊκό μέτωπο για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Μεταξύ των αιτημάτων που κατέθεσαν ήδη οι οργανωτές του συλλαλητηρίου ήταν οι ικανοποιητικές εγγυημένες τιμές σε όλα τα αγροτικά και ζωικά προϊόντα, η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από την περσινή ξηρασία, ο άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης. Ακόμα αναφέρθηκαν στην ολοκληρωμένη ασφάλιση της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής και του κεφαλαίου προς όλους τους φυσικούς κινδύνους. Η σημερινή εκδήλωση διαπιστώνω ότι είναι πολύ μεγάλη και μπορούμε να τη διατρανώσουμε περαιτέρω αργότερα σε άλλες κινητοποίησεις που θα ενθαρρύνουν βάσει από τα αγροτικά εισοδήματα που καταπατούνται βάναυσα και εμάς που συμπαρασύρουν τους ΕΒΕ στην συρρήκνωση των εισοδημάτων μας, που είμαστε αλυσίδα και ένας κρίκος αγκοπή από αυτή την υπόθεση που λέγεται παραγωγική διαδικασία των αγροτών μας. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα ώστε να έρθουν σε νέα λουκέτα οι μικροί επαγγελματίες.